Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο του vlog μου. Πάει καιρός που δεν είχα κάνει βίντεο. Ο λόγος που αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο σήμερα είναι διότι σήμερα, μόλις πριν από λίγη ώρα, τελείωσα το σεμινάριο του CodeHub για το React.js. Φαντάζομαι ότι όσοι ασχολείστε με τον είστε στον κλάδο ή προσπαθείτε να μπείτε στον κλάδο, θα έχετε ακουστά το CodeHub. Σε περίπτωση που δεν το έχετε ακουστά, μπορείτε να το ψάξετε στο Google. Εν περιλήψη, ουσιαστικά πρόκειται για μια εταιρεία, τέλος πάντων, που διοργανώνει σεμινάρια για διάφορα θέματα που σχετίζονται, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, με την πληροφορική. Όπως για παράδειγμα το σεμινάριο που παρακολούθησα εγώ, το οποίο ήταν για το React. Το ερώτημα που τίθεται προφανώς και για το οποίο φαντάζομαι θα δει κάποιος το συγκεκριμένο βίντεο είναι για να αποφασίσει κατά πόσον αξίζει το συγκεκριμένο σεμινάριο. Καταρχάς να πω ότι διάβασα εξονυχιστικά την σύμβαση που υπέγραψα με το CodeHub και δεν διαπίστωσα ότι απαγορεύεται να κάνω το συγκεκριμένο βιντεάκι. Επίσης εδώ να σας δείξω το πιστοποιητικό που έλαβα, που αποδεικνύει ότι όντως έχω παρακολουθήσει το συγκεκριμένο σεμινάριο. Να πω ότι για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει τα προηγούμενα μου βίντεο, εγώ εργάζομαι στην I Know How εδώ και περίπου 10 μήνες. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με React. Προέκυψε η ευκαιρία να παρακολουθήσω το συγκεκριμένο σεμινάριο δωρεάν μέσω της εταιρείας, ουσιαστικά της εταιρείας που εργάζομαι, οπότε νομίζω ότι ήταν μια καλή ευκαιρία για μένα. Το ερώτημα είναι κατά πόσον κάποιος αξίζει να δώσει τα χρήματα που χρειάζονται για να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο σεμινάριο, που αν δεν κάνω λάθος είναι 300 ευρώ για αυτούς που θα δω για early bird ή 350 ευρώ αν καθυστερήσεις να κάνεις την εγγραφή. Το σεμινάριο είναι 22 ώρες. Θα προσπαθήσω να βρω και το link στο CodeHub, δηλαδή στο site, ώστε να το τοποθετήσω και για να μπορέσετε να δείτε το syllabus και περισσότερες πληροφορίες. Να πω ότι είναι 22 ώρες πάντως. Ήτανε δύο Παρασκευές και δύο Σάββατα, δηλαδή κάναμε μάθημα την προηγούμενη Παρασκευή, όχι χθες, την προηγούμενη και χθες, και το σημερινό Σάββατο και το προηγούμενο Σάββατο. Τέσσερις μέρες συνολικά, τις Παρασκευές ήταν 3 ώρες, τα Σάββατα ήταν 8 ώρες. Τις Παρασκευές, να ξέρετε, το συγκεκριμένο τουλάχιστον που έκανα εγώ ήταν από τις 6 μέχρι τις 9 το απόγευμα, βράδυ. Το Σάββατο ήταν από τις 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Αυτό σημαίνει βέβαια για κάποιους που μπορεί να τους ενδιαφέρει κάτι τέτοιο ότι το Σάββατο θα πρέπει να το ξοδέψετε κατά μία έννοια εκεί. Φυσικά αυτό βόλευε εμένα που εργάζομαι, διότι μπορούσα να πάω μετά τη δουλειά την Παρασκευή και το Σάββατο που δεν εργάζομαι να πάω χωρίς πρόβλημα. Αυτά περί μιας σύντομης, ας πούμε, παρουσίασης. Δεν θα μπω στο τι κάναμε πάνω στο React, γιατί δεν νομίζω, μπορείτε να δείτε το syllabus για να δείτε τι θα κάνετε. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι θεωρώ ότι κάποιος ο οποίος είναι παντελώς άσχετος θα έχει πρόβλημα, θεωρώ. Εγώ προσωπικά που δεν είμαι παντελώς άσχετος με τον προγραμματισμό, με την έννοια ότι εργάζομαι, ήμουν άσχετος όμως στην ουσία με το React, έτσι. Έχω κάνει Angular, αλλά React δεν είχα κάνει. Και η αλήθεια είναι ότι δυσκολευόμουν σε κάποιες περιπτώσεις να ακολουθήσω. Δεν είναι πολλές οι ώρες, η αλήθεια είναι, και προσπαθούν να σου μάθουν, αν μη τι άλλο, κάποια βασικά θέματα πάνω στο React. Το πρόβλημα θα έλεγα ότι έχει να κάνει με τις λίγες ώρες και με το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιο project στο σεμινάριο αυτό. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ολοκληρώσεις κάποιο project για να ολοκληρώσεις επιτυχώς το σεμινάριο. Ουσιαστικά είναι απλά παρακολούθηση. Και η δομή γενικά του μαθήματος ήταν ως εξής, ότι καταρχάς υπήρχαν δύο καθηγητές
Κάποιες ώρες έκανε ο ένας, κάποιες ώρες ο άλλος. Ήταν όμως μαζί και οι δύο μες στην αίθουσα. Και ουσιαστικά ήταν θεωρία πρώτα, μας εξηγούσαν κάποια πράγματα, βλέπαμε και λίγο κώδικα και κάποιο, όχι λίγο, βλέπαμε και κώδικα που βλέπαμε τη θεωρία που είχαμε κάνει στην πράξη. Και στην πορεία μας ζητούσαν σαν άσκηση, την ώρα του σεμιναρίου δηλαδή, να κάνουμε κάποια αλλαγή στον κώδικα, κάποιο μικρό tweaking σε κάποιες περιπτώσεις, σε άλλες περιπτώσεις χρειαζόταν λίγο παραπάνω για να κάνει μια επιπλέον λειτουργία ή τέλος πάντων να κάνουμε το ίδιο πράγμα λίγο διαφορετικά. Εκεί ήταν και το δύσκολο κομμάτι, υπό την έννοια ότι ειδικά αν για κάποιο λόγο κατά τη διάρκεια της θεωρίας δεν μπορούσες να ακολουθήσεις, πράγμα που σε μερικές περιπτώσεις ήταν, υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις που χανόμουν, φυσικά μπορείς να ρωτήσεις, δεν υπάρχει θέμα ως προς αυτό, αλλά φυσικά αν έχεις χαθεί τότε μετά θα έχεις πρόβλημα και με την άσκηση. Και εγώ προσωπικά σχεδόν ποτέ δεν μπορούσα να λύσω την άσκηση μόνος μου, χωρίς καθόλου βοήθεια από τους καθηγητές. Υπήρχαν κάποιοι άλλοι οι οποίοι μπορούσαν να προχωρήσουν λίγο παραπάνω και υπήρχαν και κάποιοι που δεν μπορούσαν καθόλου να ακολουθήσουν. Οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβετε υπόψη σας, ότι θεωρούμε δεδομένο ότι πρέπει να ξέρετε ήδη, εγώ προσωπικά θα έλεγα αρκετή JavaScript, να πω την αλήθεια, δηλαδή πρέπει να έχεις μια καλή γνώση της JavaScript για να μπορέσεις να το παρακολουθήσεις στο συγκεκριμένο σεμινάριο. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει γενικότερα με το React, δηλαδή για να κάνεις React ή και Angular πρέπει να ξέρεις JavaScript ή TypeScript στο Angular. Οπότε δεν είναι για κάποιον ο οποίος είναι άσχετος με JavaScript. Νομίζω το λέει κιόλας ότι πρέπει να έχεις πρέπει να ξέρεις αν μη τι άλλο τα βασικά. Εγώ θα έλεγα κάτι παραπάνω από τα βασικά της JavaScript. Οπότε αυτό που δεν μπορώ να πω, διότι δεν είμαι σε αυτή τη φάση εγώ, είναι κατά πόσο το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη πιστοποίηση βοηθάει στο να βρεις δουλειά, αν είναι αυτός ο σκοπός σου. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Σίγουρα το γεγονός ότι παρακολουθείς το συγκεκριμένο σεμινάριο δείχνει ότι αν μη τι άλλο προσπαθείς, αυτό είναι θετικό. Σίγουρα κάποιες γνώσεις παίρνεις. Δεν μπορώ να πω ότι έφυγα και νιώθω ότι δεν έμαθα τίποτα. Θα πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα πάνω σε αυτό, ότι την πρώτη φορά που είχα ασχοληθεί με React και μάλιστα είχα προσπαθήσει να παρακολουθήσω ένα tutorial που υπάρχει, ένα πολύ γνωστό tutorial σχετικά με την τρίλιζα που προσπαθείς να φτιάξεις στο React. Την πρώτη φορά που είχα ασχοληθεί δεν καταλάβαινα τίποτα, να πω την αλήθεια. Δεν μπόρεσα να το ακολουθήσω και το παράτησα. Τώρα, μετά τα πρώτα δύο μαθήματα, ξαναδοκίμασα να κάνω το συγκεκριμένο tutorial και καταλάβαινα πλέον τι κάνω. Δηλαδή ως προς αυτό με βοήθησε. Σήμερα για την ιστορία να πούμε ότι κάναμε και, μεταξύ άλλων, και τα hooks. Δεν μπορώ να πω ότι κατάλαβα πλήρως τα hooks σε καμία περίπτωση, αλλά νιώθω ότι αν κάτσω και διαβάσω αυτή τη στιγμή κάποιο tutorial στο ίντερνετ και ασχοληθώ προσωπικά στο σπίτι, πιστεύω ότι θα έχω αν μη τι άλλο πολύ καλύτερες πιθανότητες να καταλάβω τι γίνεται και να καταλάβω γενικότερα τα hooks. Ως προς αυτό είναι αρκετά βοηθητικό, θα έλεγα, το σεμινάριο. Ήταν και καλή, θεωρώ, αν μη τι άλλο ήταν γνώστες οι καθηγητές. Και πιστεύω ότι, φαντάζομαι τουλάχιστον, ότι μας κάνανε τα πράγματα τα οποία είναι σημαντικά να ξέρει κάποιος που θα ασχοληθεί με React. Από εκεί πέρα σίγουρα είναι σημαντικό να ασχοληθείς και μόνος σου. Δεν μπορεί, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιο project στο σεμινάριο, σίγουρα πρέπει να ασχοληθείς και μόνος σου. Αυτά εν ολίγης, δεν μπορώ να δώσω μία ξεκάθαρη απάντηση. Προσωπικά δεν το μετανιώνω, έτσι κι αλλιώς το παρακολούθησα, κατά τα ψέματα το παρακολούθησα δωρεάν. Οπότε ως προς αυτό ήταν μια καλή, πολύ καλή ευκαιρία θα έλεγα για μένα. Οπότε από εκεί και πέρα ο καθένας αναλόγως. Αυτά, να πω τέλος δύο πράγματα, ότι θα πρέπει φυσικά να έχεις μαζί σου λάπτοπ στο συγκεκριμένο σεμινάριο. Και επίσης ότι να πω, αν έχετε κάποιες απορίες σχετικά, ερωτήσεις κτλ, ή μπορείτε να αφήσετε comment στο βίντεο ή να με προσθέσετε στο LinkedIn, θα αφήσω και link στο, από κάτω στην περιγραφή, σε περίπτωση που θέλετε κάτι να με ρωτήσετε
ιδιαιτέρως σε σχέση με το σεμινάριο, σε σχέση που, σε περίπτωση που ξέχασα να αναφέρω κάτι. Ευχαριστώ για το, για την παρακολούθηση, για το view, και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα με κάποιο άλλο σεμινάριο ή κάποιο άλλο θέμα. Γεια χαρά!